Καλό μεσημέρι, επιστρέψαμε για να συζητήσουμε για μια πολύ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση για αύριο για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, αλλά και για τους γονείς τους. Εμείς μαθητές και γονείς τους πάμε πακέτο, κύριε Μανώλη Μαυράκη, με τα φροντιστήρια που καμισάς να είναι σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθες, Μανώλη. Καλώς σας βρίσκω. Εύχομαι να πάνε όλα καλά φέτος, όπως κάθε χρόνο, με δύναμη, με όρεξη και με χαμόγελο που σας χαρακτηρίζει. Ναι, μας στα έλειψες. Ξεκινήματα, να είστε καλά. Και κάθε φορά που σμίγουμε λέμε ωραία πράγματα. Λέμε ενδιαφέροντα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε στα ξεκινήματα και εμείς, έτσι κι αλλιώς, ξεκίνησε μια σχολική χρονιά. Το ξεκίνημα θέλει προσοχή, όντως, και για τους μαθητές. Και οργάνωση θέλει όμως. Και οργάνωση. Και προγραμματισμό. Και εσείς είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι για να θέτετε τις βάσεις. Μας χαρακτηρίζει ο προγραμματισμός εδώ που τα λέμε, ίσως και λίγο παραπάνω. Όσο πρέπει, αλλά νομίζω ότι όντως το μυστικό είναι αυτό. Δηλαδή, δύο πράγματα βασικά ενδιαφέρεσαι να φροντίσεις για τους μαθητές στην αρχή της χρονιάς. Το ένα είναι να προσπαθήσεις να τους βάζεις μια λογική προγράμματος και να μην δουλεύουν άναρχα, χωρίς κώδικες, χωρίς σειρά, χωρίς τίποτα. Και το άλλο είναι να διασφαλίσεις ότι ο τρόπος που δουλεύουν στο σπίτι είναι σωστός. Δηλαδή, ο τρόπος που διαβάζουν είναι σωστός. Διότι πολύ συχνά ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά ασχολούνται και διαβάζουν και αφιερώνουν χρόνο κτλ. Εν τέλει το αποτέλεσμα δεν έρχεται. Και εκεί ψάχνοντας βλέπει κανείς ότι δεν έχουν διδαχθεί για τον τρόπο μελέτης και τον τρόπο της δουλειάς τους στο σπίτι. Και πραγματικά έχει πολλές πολλές τεχνικές το διάβασμα και ό,τι το απαρτίζει, ας πούμε. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας, αυτό το δίπτυχο. Ωραία το είπες. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικοί οι παράγοντες και οι δύο. Και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Και μάλιστα. Ναι, προφανώς όσο νωρίτερα ξεκινήσει κάποιος να δουλεύει οργανωμένα και να διασφαλίσει ότι αυτό που κάνει σπίτι το κάνει με τον καλύτερο τρόπο, οι πιθανότητες να το πάει καλά είναι προφανώς περισσότερες, έτσι. Εμπλέκεται όμως το παιχνίδι και τους γονείς. Από τη μια λέμε ότι ο μαθητής πρέπει να γίνει υπεύθυνος και να είναι μόνος του. Από την άλλη, τους γονείς εδώ, γιατί τους καλείτε σε αυτό το άνοιχτο σεμινάριο, για να πούνε και να μην εμπλέκονται στους μαθητές, ή μήπως γιατί και εκείνοι είναι κομμάτι της προσπάθειας. Λοιπόν, και τα δύο συμβαίνουν. Καταρχάς λέμε ότι είναι σαφές για το μαθητή πως το σημαντικότερο είναι να αναλάβει την ευθύνη του. Δηλαδή να δουλέψει μόνος του, να μπορεί να αναλάβει όλο αυτό το βάρος και να τα καταφέρνει στην καθημερινότητά του. Από την άλλη, όντως το πρώτο πρέπει να συμβεί είναι οι γονείς να μάθουν και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από τον τρόπο που λειτουργεί όλο αυτό. Όντως οι γονείς πολύ συχνά έρχονται με ελπέστατη πληροφόρηση, έρχονται μόνο με το ενστικτό τους, έρχονται μόνο με την αγάπη τους για τα παιδιά τους. Και με μπόλικο άγχος όμως. Και πολύ άγχος. Και άσκουν πίεση η οποία είναι αδικαιολόγητη, πίεση η οποία δεν οδηγεί πουθενά, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο ένας λόγος που τους καλούμε. Ο άλλος λόγος είναι ότι ναι, υπάρχουν και κομμάτια σε αυτό το σεμινάριο που τους αφορούν. Υπάρχει ένα μέρος εκεί που έχει να κάνει λίγο με την ψυχολογία της μελέτης ή την ψυχολογία των εξετάσεων. Και όσο μιλάμε για ψυχολογία, πάντα προφανώς εμπλέκεται αυτό που λέμε οικογενειακό περιβάλλον. Να πούμε για την εκδήλωση. Κάπου φαίνεται τώρα, γιατί δεν το είπαμε ακόμα. Φαίνονται όλα και τα λέμε όλα. Και μιλήσαμε για αυτό το αυριανό δωρεάν ανοιχτό σεμινάριο. Ναι. Το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε ποιο ξενοδοχείο? Λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί στο Αντριόν, το ξενοδοχείο στη Κρονάκη, στο κέντρο της πόλης, 1:30 το μεσημέρι. Θα κρατήσει περίπου 1,5 ώρα, νομίζω εγώ. Πραγματικά είναι μια ανοιχτή πρόσκληση. Να ξαναπώ ότι είναι αφορά και γονείς. Εγώ πάντα επιμένω στις μαμάδες. Πολύ καλά το ξέρω και τις αγαπάμε τις μαμάδες. Ναι, τις αγαπάμε φυσικά, εννοείται. Απλώς εκείνες είναι λίγο πιο κοντά σε όλη αυτή τη διαδικασία και είναι εκείνες που ενδεχομένως καμιά φορά ασκούν και τη μεγαλύτερη πίεση. Λοιπόν, να τα βάλω λίγο λοιπόν με τη σειρά τα πράγματα. Το ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι ότι θα μιλήσουμε αρκετά αναλυτικά για την οργάνωση προγράμματος μελέτης. Και επειδή στα φροντιστήρια που κάνουμε σας λειτουργεί μια διαδικασία με έναν σύμβουλο που έχει ευθύνη να φτιάξει του κάθε ενός μαθητή μαζί με τον μαθητή, δεν το είπα καλά, μαζί με τον μαθητή το πρόγραμμα της δουλειάς του. Μαζί με τον μαθητή, βάσει εξατομικευμένα, δηλαδή βάσει του πώς ο ίδιος ο μαθητής θέλει να λειτουργεί. Ναι, υπάρχουν οι εξατομικευμένοι παράγοντες οπωσδήποτε που έχουν να κάνουν με τις άλλες τους υποχρεώσεις, που έχουν να κάνουν με το ρυθμό που δουλεύουν, που έχουν να κάνουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεται για τα πράγματα. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν και οι υποκειμενικοί παράγοντες και το προσωπικό στοιχείο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κώδικες. Δηλαδή, υπάρχουν και κανόνες για τα προγράμματα, για να φτάσει κάποιος. Πρόπερσι την είχα φέρει εδώ αυτή την Αθηνούλα. Την αγαπημένη αυτή. Την αγαπημένη αυτή Δεσποινίδα. Η οποία
τα κατάφερε εξαιρετικά, σπουδάζει ψυχολογία στην Αθήνα, χωρίς να χρειαστεί να ξενυχτήσει, χωρίς να χρειαστεί να κάνει τις ιστερίες που ακούνε δεξιά-αριστερά και τις υπερβολές, ας πούμε. Μιλάμε για χρονοδιάγραμμα. Με ένα πλάνο και ένα πρόγραμμα μελέτης εβδομάδας, που πράγματι έχει κανόνες και για την ποσότητα της μελέτης και για το χρόνο και για τη στόχευση. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πεις σε ένα παιδί προκειμένου να φτιάξει ένα προγραμματάκι, να χωρέσει τη δουλειά του, τα προσωπικά του, τις δραστηριότητες του, τα οποία με κάθε τρόπο τα συντηρούμε, τα κρατάμε, γιατί είναι η εκτόνωσή του, η δύναμή του. Όμως, εντάξει, αυθαίρετα μόνο του να πεις σε ένα παιδί κάνει ένα πρόγραμμα, θα κάνει στοιχειωδώς πολύ λίγα πράγματα χωρίς να φτάσει στο αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Αρχιοθετώντας και βάζοντας ιεραρχικά μια σειρά, ξεκινάμε από τα πιο δύσκολα ή από αυτά που μας είναι πιο εύκολα? Καλά το λες. Αυτός είναι ένας κανόνας όντως. Και το δύσκολο είναι να ξεκινήσεις από τα δύσκολα και από εκείνα που δεν σε αρέσουν. Βαραίνει λίγο η καρδούλα, παίρνεις μια βαθιά ανάσα. Όντως. Αλλά το παίρνεις και απόφαση. Είναι ένας από τους κανόνες αυτούς όντως, γιατί συνήθως τα παιδιά ξεκινάνε από εκείνο που τους είναι ευκολότερο, από εκείνο που τους αρέσει πάρα πολύ κτλ. Πρέπει να ιεραρχηθούν σωστά τα πράγματα για να έρθει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι της δουλειάς, το οποίο θα το δείξουμε αρκετά αναλυτικά, σίγουρα. Το άλλο κομμάτι θα έχει να κάνει με τεχνικές μελέτης, τρόποι μελέτης. Υπάρχει μια δουλειά που γίνεται και έχει καταγραφεί. Τι κάνουμε σε κάθε μάθημα? Δηλαδή υπάρχει μεγάλη αγωνία για μας να πούμε στους μαθητές πώς ακριβώς θα δουλέψουν στο σπίτι, παράδειγμα τα αρχαία ελληνικά. Τι θα κάνουν στο διδαγμένο, τι θα κάνουν στο δίδακτο, πώς θα δουλέψουμε το βιβλίο, το σχολικό, πώς μπορεί να δουλέψει ένα βοήθημα, τι κάνεις στο τετράδιο, πώς το κάνεις στο προήχειρο, πόσο χρόνο αφιερώνεις. Υπάρχουν και manual, έτσι. Εγχειρίδια. Για τους μέσους όρους, πώς να το πω, πάντα υπάρχει αυτό που είπες, το ατομικό στοιχείο. Αλλά δεν γίνεται να μην γνωρίζουμε τον τρόπο ακριβώς που θα χειριστούν το μάθημα στο σπίτι, τι θα κάνουν εκεί. Και φυσικά κάθε μάθημα θέλει τη δική του προσέγγιση. Έτσι. Διαφορετικά θα ασχοληθείς με τα αρχαία ελληνικά, διαφορετικά με τα μαθηματικά ή, εν πάση περιπτώσει, μια άλλη διαφορετική φύσεως μάθημα. Πολύ, πολύ σημαντικές διαφορές για να είναι το διάβασμα αποτελεσματικό, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ποιος είναι ο τρόπος για να φτάσουμε σε ένα αποτελεσματικό και γρήγορο διάβασμα, γιατί πάντα υπάρχει και η σκέψη μην χάσουμε χρόνο. Γιατί να χάνω χρόνο, γιατί να μην είναι παραγωγικός, γιατί να μην μείνει χρόνος για την προσωπική μου δραστηριότητα κτλ. Μέσα σε όλα αυτά λέμε και άλλα. Λέμε για τις παύσεις, την ανάγκη των διαλυμάτων. Λέμε, ας πούμε, για τις επαναλήψεις. Τι σημαίνει βραχία, τι σημαίνει μακρά επανάληψη. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Τι κάνουμε στα διαλύματα, τι κάνουμε τα κινητά, τι κάνουμε. Να, και εκεί τις θέλουμε τις μαμάδες. Εφόλης της ύλης. Ναι. Και είστε εκεί και για να ακούσετε και απορίες των γονιών αλλά και των μαθητών. Εντάξει, θα είμαστε διαθέσιμοι, γιατί θα είναι όλοι οι σύμβουλοι του φροντιστηρίου που κάμισε, θα είναι εκεί παρόντες, άρα προφανώς θα υπάρξει δυνατότητα επικοινωνίας και επαφής. Πάντως θέλουμε να δώσουμε την συμβολή μας, θέλουμε να δώσουμε την πρόταση που είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματική. Θα πάρουν και υλικό στο τέλος, να το έχουν εκεί, να μας θυμούνται και να προσπαθήσουν κάποια πράγματα. Υλικό. Θα πάρουν υλικό που έχουν να κάνουν με τους τρόπους μελέτης, με τις τεχνικές. Θα πάρουν υλικό για το στήσιμο ενός προγράμματος και τους κώδικες και τους κανόνες. Ενώ έτσι, παράλληλα θα μιλάτε με οπτικοακουστικό υλικό, φαντάζομαι. Υπάρχει, ναι, οπτικοακουστικό υλικό. Όσο πιο αληθινό γίνεται να είναι, προκειμένου πράγματι να αισθανθούν ότι μπορούν να το κάνουν και αυτοί. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να πάνε σπίτι και κάποια από αυτά να μπορούν να τα κάνουν πράξη την άλλη μέρα το πρωί στο σχολείο, στο σπίτι τους, διαβάζοντας το απόγευμα. Έτσι. Αυτό το σεμινάριο, το ανοιχτό δωρεάν, με ελεύθερη είσοδο για όλους, απευθύνεται μόνο στα μέλη των φροντιστήριων που καμισάς ή στα ενδυνάμει μέλη? Είναι εντελώς ανοιχτή η διαδικασία. Είναι και ένας λόγος που είμαι εδώ, να το πούμε, να το ακούσει ο κόσμος. Το κάλεσμα που πάντα απευθύνουμε. Ναι, το κάλεσμα που απευθύνουμε. Κάποιες φορές το επιλέγουμε ως δράση, να έχουμε αυτή την εξωστρέφεια και να βοηθήσουμε. Με διάφορες αφορμές, με διάφορους στόχους, είτε είναι τέτοια σεμινάρια μελέτης, είτε είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με τον επαγγελματικό προσανατολισμό κτλ. Το τελευταίο κομμάτι θα μείνει λίγο στη διαχείριση του άγχους, λίγο σε πρακτικές συμβουλές για το πού να μένει το μυαλό μας, πώς μπορούμε έτσι να διαχειριστούμε εύκολα μια κακή σκέψη ή τέλος πάντων πώς να διώξω μια ανησυχία ή πώς μπορώ να απευθυνθώ και να τολμάνε να ζητάνε βοήθεια στους δασκάλους τους,
στους γονείς τους. Το άγχος είναι ένας εχθρός. Και τα ψηφιακά μέσα είναι ένας εχθρός. Εχθρός. Ξέρουμε, ναι. Γιατί είναι και πολύτιμο εργαλείο. Είναι πολύτιμο εργαλείο. Γενικώς τα στοιχεία και τα στατιστικά και οι έρευνες για τα παιδιά, τους εφήβους και τη δουλειά τους, τα διαβάσματά τους, δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, δεν είναι αισιόδοξα. Δυσκολεύει τον τρόπο που συγκεντρώνονται ή δεν συγκεντρώνονται στη δουλειά τους. Προκαλεί ή ενισχύει μαθησιακά προβλήματα, είναι πλέον αποδεδειγμένο. Πρόσφατα διάβαζα ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας φέτος για πρώτη φορά αναγνωρίζει πρόβλημα επίσημα την εξάρτηση των νέων παιδιών από το διαδίκτυο, πράγμα που δεν έχει συμβεί ποτέ. Αυτό που επίσημα, λένε ότι χαζεύουν με τις ώρες. Ναι, εξάρτηση, εθισμό στο διαδίκτυο, από το διαδίκτυο, αναγνωρίζεται πλέον ως ψυχική ή ψυχολογική, ας πούμε, εξάρτηση. Και άρα τα πράγματα είναι σοβαρά ή πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Όλοι υποθέταμε όλο αυτό το καιρό, όλα αυτά τα χρόνια, ότι ναι, δυσκολεύουν και απασχολούν πολύ τα παιδιά στην καθημερινότητά τους. Το θέμα είναι ποιο είναι το κόστος. Υπάρχει κόστος. Υπάρχει κόστος στον τρόπο που συγκεντρώνονται, υπάρχει κόστος στον τρόπο που μελετάνε, η αποτελεσματικότητα δεν έρχεται, δεν επιτρέπεται πριν τον ύπνο να είμαστε εκεί στην οθόνη με τις ώρες, δημιουργούνται προβλήματα. Έχουμε σταχυολογήσει τέτοια αποτελέσματα, θέλουμε να τα πούμε με καθαρό τρόπο δυνατό, να τα ακούσουν, να το καταλάβουν τα παιδιά. Οι μαμάδες βέβαια τα ξέρουν όλα αυτά, όπως η Ιωάννα τα ξέρει. Οι μαμάδες τα ξέρουν, αλλά καμιά φορά ναι, καλό είναι να το υπενθυμίζουμε και καλό ναι, είναι να τους τονίζουμε το τι πρέπει να κάνουν. Γιατί οι μαμάδες μπορεί να έχουν πολύ καλή πρόθεση και οι γονείς γενικότερα, αλλά ο τρόπος τους να είναι λάθος. Και όταν το ακούσεις από έναν άνθρωπο και από ανθρώπους, μια ολόκληρη ομάδα η οποία χρόνια τώρα το εφαρμόζει και βλέπει τα αποτελέσματα, αλλιώς κάθεται μέσα σου αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Δεν είναι κατά ανάγκη και λάθος ο τρόπος. Είναι της μαμάς ο τρόπος. Και όταν μιλάμε για εφήβους, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πολύ συχνά ή μάλλον τις περισσότερες φορές όλη αυτή η ενέργειά τους και όλη αυτή η διάθεσή τους η θετική μπορεί να βρει το στόχο τον εύκολο, που ο στόχος εύκολος είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Οπότε δυσκολεύονται στις σχέσεις τους και πολύ συχνά τους βοηθάμε σε αυτό. Εμείς πάντα λέμε, κάντε ένα βήμα πίσω, αφήστε μας να έχουμε την πρωτοβουλία, γιατί μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και χρόνια τώρα το έχετε αποδείξει αυτό. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω, αλλά πρώτα θα μας υπενθυμίσεις για μια ακόμα φορά που δίνουμε ραντεβού και σε ποιους απευθύνεστε. Ωραία. Είμαστε λοιπόν, θα είμαστε αύριο στο ξενοδοχείο Άντριον το μεσημέρι στις 1.30 ώρα. Απευθυνόμαστε σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Εγώ λέω πάντα ναι και στις μαμάδες να συνοδεύσουν. Θα πούμε λοιπόν πράγματα εν συντομία που αφορούν τον τρόπο που δουλεύουν τα παιδιά στο σπίτι, τρόπους μελέτης, τεχνικές μελέτης και πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους. Αυτά. Αυτά και άλλα πολλά. Θα βάλουμε άνω τελεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Ιωάννα. Καλή αρχή και καλή δύναμη εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε ελπίζω σύντομα, Μανώλη. Αμέ.